Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Γεια μας ρε παιδιά. Σε φοβάμαι, γυρίζουλα,
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ το πήρες.
Ξυλική τον έρωτα, πολύ βαρύ το πήρες και στο Μαρίφκα τι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα τι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Βασιλική σου όμορφη, ξαφιάσα το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, ξαφιάσα το κουκλάκι. Πώς πήρες την απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Το φαρμακί κοκάνα, ωραία λεμονάτα. Το φαρμακί κοκάνα, ωραία λεμονάτα. Το σηκώνα και το πίνα και το συνοστιμάτα. Το σηκώνα και το πίνα και το συνοστιμάτα. Στη διακριτική που ζητάς 40 χρόνια μόνος και ρημός Σαλονίκη και στα άλλα τα νησιά. Ψάχνεις το γνησίο και το ανέρωτο, φύγες θα είπα και καρδιά. Και τραγουδάς σε κοπλάγιο δεύτερο. Συνοπή τα ιδανικά για αυτά τα λόγια της γριάς μητέρα σου. Ψαρεύεις σαν στα βουνά. Συμπομπέ και στην άσφαλτο για το άδικο. Του δεκαριού η πλάτη αβαλάς. Κάθε επιβάτη σε το πιο γαζάδικο. We'll be right back.
Όλοι μας αρνούμαστε πεισματικά. Καλησπέρα σας καταρχάς. Όλοι μας αρνούμαστε πεισματικά να μεγαλώσουμε, αλλά κάποιοι τα καταφέρνουν. Αυτός τα καταφέρνει. 35 χρόνια λέει στο τραγούδι ο Λάκης τώρα. Μου φαίνεται με απαλαβό, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό που λέμε, τι έγινε, ρε παιδιά, πότε γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Ο τύπος αυτός που τον αγαπάμε, δεν ξέρουμε γιατί τον αγαπάμε και τον αγαπάει και ο κόσμος. Ίσως γιατί δεν σκαλώνει. Μάλλον παίρνει πολύ, αγαπάει πολύ τη μουσική και το δείχνει. Από 12 χρονών είναι στους δρόμους και στις κιθάρες και στις μουσικές και στα τραγούδια. Αλλά μάλλον δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν τον κρατάει πιτσιρικά. Και εμείς τον αγαπάμε γιατί πηγαίνει έρχεται και από το ένα είδος μουσικής στο άλλο. Όπως πηγαίνει ερχόμαστε στο δωμάτιο του σπιτιού μας. Φοράει κοντομάνικα, έχει και μια μάνικα, τι άλλο θέλει στη ζωή. Έλα το φυλακή. Λάκι, λάκι. Μην κοίτα το μακάκι. Λάκι, λάκι. Πιάσε μ' από χέρι. Λούτο, κοινό. Πάρε μ' αγκαλιά. Και δε θα μου λυπείς. Γιατί φθάνει η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Για να γιατρέψω τις πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Μπορεί από τα χείλη μου να βγει ο πόλεμος. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει κι αν νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει. Και κάπου χάθηκε το πια και δεν ακούστηκε το πια. Κι απ' τη φωνή μου την ηχό. Ακούγα μόνο σ' αγαπώ. Ακούγα μόνο σ' αγαπώ. Ακούγα μόνο σ' αγαπώ. Εσύ εκεί κι ο έρωτάς σου για τα γη και δεν εσύγραφω κι εγώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Όμως να θυμάσαι που και που τη έρενα. Θέλω να σε ξαναδώ. Φορά
γιατί έχει πολύ χιούμορ, γιατί έχει πολύ φαντασία, γιατί είναι καλός φίλος, γιατί είναι καλό παιδί. Έχει πολλά προσόντα, έχει λίγα λεφτά και γι' αυτό τον αγαπάμε. Πες ένα αγώνι. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Αυτό που λέμε πηγαίνω έρχεται από το ένα στο άλλο, προσέξτε το καινούριο. Καταρχάς αυτό το έχει φιλοτεχνήσει ο Άγγελος και θα σας πω παρακάτω γιατί είναι καταπληκτικό. Αλλά τι λέω για το πηγαίνω έλα. Είναι ο καινούριος δίσκος του κυρίου, που από ό,τι μου λένε κακές γλώσσες έχει κάνει ήδη τρομερή αίσθηση. Δηλαδή είχε από τη Σερενάτα να κάνει τέτοια αίσθηση, λένε δουλειά του. Έτσι μου είπαν κάποιοι. Και συμμετέχουν Αρλέτα, Φίβος Δελιβοριάς, Θεοδωρίδου, Μαρινέλα, Μουζουράκης, Παπακοσταντίνου, Πάριος, Πασχαλίδης, Σαββόπουλος, Πασχάλης Τεζής και ο νεαρός εδώ που τον υποστηρίζουμε όσο μπορούμε τώρα που είναι στα πρώτα βήματα, ο κύριος Κώστας Κατζής. Καλησπέρα σας, κύριε. Σ' αγαπάμε και χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, μια ωραία παρέα έχουμε κάνει απόψε και θα πούμε τραγούδια. Γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, ότι θα ακούσουμε τα πάντα. Ακούμε τα πάντα γύρω, μιας και το αφιέρωμα είναι στο Λάκι. Πάω να αρχίσω τις καλησπέρες. Ο κύριος Γιώργος Ζαχαρίου, έχετε ενορχιστρώσει? Ναι. Μάλιστα, κύριε Γιώργος Ζαχαρίου, καλησπέρα. Εγώ αδαείς λέω ότι τόσοι διαφορετικοί, ας πούμε, καλλιτέχνες με στίγμα κτλ. Είναι σαν να έχεις κάνει 10 διαφορετικούς δίσκους. Έτσι δεν είναι? Θα θέλαμε να τα αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν γινόταν εκ των πραγμάτων. Mm. Γιατί ο Λάκης έτσι κι αλλιώς περιέχει πολλά πράγματα. Και να θέλεις να κάνεις ένα με το Λάκη δεν μπορείς. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάναμε μαζί. Τα τελευταία 3 χρόνια είμαστε μαζί και έπεται συνέχεια. Να έχετε καλή δύναμη και καλό τάξη εδώ να είναι. Κυριάκος Ντούμος, γεια σου Κυριάκο μου. Γεια και χαρά, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Να μιλήσω, να πεις τι, ό,τι θέλεις να πεις. Ό,τι θες. Λοιπόν, με το Λάκη έχουμε γνωριστήκαμε το 75 περίπου, Αρλέτα. Δουλεύαμε, δηλαδή εγώ δούλευα, αυτός μας δούλευε. Τα γνωστά. Και επειδή είμαστε και οι δύο, το καλό ήταν ότι είμαστε και οι δύο ερασιτέχνες. Δεν ξέρω πόσο παραμείναμε, αυτά θα τη συζητήσουμε κατηδίαν μετά. Και μπλέξαμε σε ωραία πράγματα. Γράφαμε τραγούδια, τα ακούγαμε εμείς μόνο. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα βγουν σε δίσκο, αν θα κάνουν πωλήσεις. Αν δεν ήταν μάλιστα η γυναίκα του η Κατερίνα, θα τα ακούγαμε ακόμα μόνοι μας. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να πω και δύο καλά λόγια, θα πω ότι ο Λάκης είναι πολύ χύμα, πολύ τσαπατσούλης και πολύ ταλαντούχος. Μάλιστα. Νίκος Γιώκαλας, γεια σου Νικόλα μου. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, φίλε. Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνεις? Σπύρο, καλά, εσύ? Εδώ στην παλιοπαρέα, ναι. Τι ωραία. Με το Λάκη παίζουμε μαζί. Ναι. Και το Γιάννη εδώ πέρα. Ναι, ναι. Αυτό που μου έμαθε ο Λάκης, πέρα από τα τραγούδια που μου μαθαίνει συνέχεια, είναι ότι με έμαθε να χαλαρώνω περισσότερο και να μην παίρνω πολύ σοβαρά τον εαυτό μου, αυτό που είπες πριν. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο προσωπικό. Μεγάλο προσωπικό. Γεια σου Γιάννη, ρε. Γεια χαρά. Ο κύριος Γιοκαρίνης, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε? Μια χαρά. Όλα ωραία, όλα καλά. Τα περισσότερα δηλαδή είναι καλά. Πάνε και προχωράμε. Τα περισσότερα, ναι. Έτσι. Για το φίλο μας το Λάκη, ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Καλό παιδί, καλός φίλος, ταλαντούχος. Δεν έχει σημασία το είδος και τα είδη. Η μουσική είναι μία. Έτσι. Εφτανότες είναι. Έτσι. Έτσι. Να σε καλά, Λάκη μου. Καλό ταξίδι να έχει το Συντάκι. Ευχαριστώ. Η Σάνι Μπαλτζή, αυτή η ωραία κυρία, είναι πάρα πολύ ταλαντούχα και έχουν γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Γενικώς ακούμε πολλές επιτυχίες της εδώ και χρόνια, αλλά και με το Λάκη έχουν γράψει πολλά τραγούδια, όπως και ο Κυριάκος βέβαια. Έτσι να πω εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα, είμαι πολύ ευτυχισμένη σήμερα. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, γιατί πάντα μας μαζεύεις. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαι ιδιαίτερη συγκινημένη σήμερα, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα να γιορτάσουμε ένα δίσκο που τον κάναμε με πολύ αγάπη. Να είναι καλά ο Λάκης που κρατάει τα τραγούδια μου. Μέσα στις σακούλες από σούπερ μάρκετ που έχει και έχουν σωθεί, δόξα τω Θεώ. Και να πω το αστείο που λέμε με τη Λόρα, ότι ο ίδιος δεν έχει επίγνωση του τεράστιου ταλέντου του. Έρχεται σπίτι με την κιθάρα, μπαίνει στο σανσέρ και μόλις φτάνει στον τρίτο λέει «Δεν θα μπω στο σπίτι, το έγραψε το τραγούδι» και φεύγει. τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μικρό βιογραφικό αυτός ο δίσκος για μένα. Έχω γράψει το τραγούδι του Σαββόπουλου, του Πάριου, του Πάνου Μουζουράκη, του Φίβου Δελιβοριά και της Νατάσας Θεοδωρίδου. Είναι η οικογένεια της ψυχής μου, είναι
και καλλιτεχνικά η οικογένεια της ψυχής μου και ελπίζω να έχουμε μια μεγάλη συνέχεια. Τον αγαπώ πολύ, είναι η οικογένειά μου και ο Λάκης και η Αρλέτα έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου δώσανε. Και αυτός ο τύπος, ο Άγγελος Παπαδόπουλος, και αυτός δεν ξέρει ότι πόσο ταλέντο έχει. Εδώ φτάνουμε λοιπόν στο εξώφυλλο που σας έλεγα πριν. Αυτό το έχει φιλοτεχνήσει ο πιτσιρικάς αυτός που βλέπετε, ο οποίος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Γεια σου, ρε φίλε. Έτσι, να συνεχίσει να μην σ' αρέσει η δουλειά σου. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Αυτό είναι ο ορισμός του καλλιτέχνη. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς? Καλά, εγώ είμαι. Καλά, καλά. Για λέγε τίποτα για τη δουλειά σου, για την τέχνη σου, για το ό,τι θες. Για το τραγούδι, για. Είναι, φαντάζομαι ότι είναι ο πρώτος δίσκος που φιλοτεχνείς. Ναι. Μάλιστα. Ήταν μια ιδέα του πατέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εντάξει, σαν πατέρας και γιος είμαστε λίγο πολύ υπερβολικοί μεταξύ μας από αγάπη. Πλακωνόμαστε στο ξύλο δηλαδή. Δηλαδή μου λέει, μπαίνει μες στο δωμάτιο τώρα, εγώ κάνω κάτι και όπως όλα τα παιδιά παίζω ένα παιχνίδι στον υπολογιστή και έρχεται και με πειράζει την ώρα που παίζω. Και εκεί πλακωνόμαστε. Σοβαρή στιγμή, βέβαια. Είναι ένας φυσιολογικός πατέρας. Φυσιολογικός. Απλά είναι, πώς να το πω, 50 χρόνια μικρότερος από ότι φαίνεται. Είναι η ηλικία του. Πες το ρε, Άγγελε, πες το ρε, εδώ μέσα. Απλά εκεί κάπου εκεί είναι μια κρυμμένη αυστηρή κυρία που είναι η γυναίκα του. Ναι. Που, εντάξει, είναι η μητέρα μου. Και η μητέρα μου. Και η μητέρα του. Το μαλώνει κι αυτό. Είναι πιο εύκολο να μεγαλώνει τον Άγγελο παρά τον Λάκη. Ναι. Γεια σου, Φίλιππε. Γεια σου, Φίλιππε. Φίλιππος Πλιάτσικας. Καλώς ήρθες, φίλε. Τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα. Καλά. Παρών. Ναι. Εδώ. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Σε λίγο καιρό θα σε δούμε και πιο καλά. Ναι. Ξέρεις τι εννοώ, ναι. Ετοιμάζομαι μια ώρα με τον Φίλιππο, ναι. Για λέγε. Κάνουμε πρόβες τώρα και εκεί πλακωνόμαστε στο στούντιο. Αλλά εγώ θέλω να πω για τον Λάκη, το γνώρισα πρώτη φορά μέσα από ένα κοινό μας φίλο. Που ήταν ένας φίλος πολύ καλός και πολύ μεγάλος και για τους δυο μας, ο οποίος έφυγε. Και έτσι κι αλλιώς η φιλία μας και ο δικός μου σεβασμός ήταν πολύ μεγάλος, έγινε ακόμα πιο έντονος. Εγώ τον θεωρώ το Λάκη μια τεράστια ιστορία και ένα τεράστιο μουσικό κεφάλαιο, γενικά για τη μουσική στην Ελλάδα, αλλά ειδικότερα για τη ροκ μουσική. Κατά τη γνώμη μου, επειδή τον έχω ζήσει από το 96, παίξαμε πρώτη φορά μαζί σε ένα χώρο που πρώτο άνοιξε στους Αγίους Αναργύρους, λέγονταν δίπλα στο ποτάμι. Ναι, βέβαια. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο rock and roll τύπος που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες οι οποίες έχουν μεταβληθεί σε μύθους για το Λάκη. Μιλάνε όλοι μουσικοί γι' αυτό. Κάποια κομμάτια τα οποία παίζονταν καλά, ας πούμε, και τους σταματούσε στη μέση του live και τους έλεγε τι μαλάκες κάνετε, παίζετε καλά τα τραγούδια, ξαναπαίξτε από την αρχή. Είναι χυμαρόδης, είναι τεράστια η ψυχή του και είμαι μεγάλος, δηλώνω πολύ μεγάλος θαυμαστής του τρόπου που γράφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάκη, για την παρέα που κάνουμε τόσα χρόνια. Φίλιππε, με συγκινείς λιγότερα. Τώρα σε ευχαριστώ και πάρα πολύ και εσένα και όλους εδώ. Μόνο εγώ δεν σε συγκινώ, αυτό το ξέρω. Εσύ δεν μίλησες, τώρα θα πω. Αρλέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην παρέα σας, κύριε. Δύο Παπαδόπουλοι δίπλα-δίπλα καλέ. Για το Λάκη τον Παπαδόπουλο τι έχουμε? Για το Λάκη δεν έχω να πω απολύτως τίποτε, διότι δεν συνηθίζω να μιλάω για την οικογένειά μου. Τα ενίκω μη εν δήμω. Δηλαδή ο Λάκης είναι ένας άνθρωπος που πάντα τον αισθάνομαι δίπλα μου και στα καλά και στα λιγότερο καλά. Η συνεργασία μας ξεκίνησε από το Λάκη, όχι από εμένα. Ο ίδιος δηλαδή την δημιούργησε. Όπως λέω, ο Λάκης έχει εφεύρει τον εαυτό του έτσι κι αλλιώς. Και κατά κάποιον τρόπο είναι η αιτία που εξακολουθώ και τραγουδάω. Αυτός φταίει. Χτυπάει η πόρτα μια μέρα και εμφανίζεται ένας κύριος, το 1/3 από ό,τι βλέπετε τώρα, με ένα κασκέτο τελείως στραβοφορεμένο και στραβοχυμένο, με μια κίτρινη νάιλον σακούλα και μπαίνει μέσα και ήξερα ότι ήθελε να συνεργαστούμε. Μην του είχαν πει κάτι. Είπαμε μέσα μου, ήταν τούτο. Εν πάση περιπτώσει, κάθισε και αυτό το κάθισε κράτησε 2 χρόνια. Τόσο μας πήρε για να κάνουμε 2 δίσκους, οι οποίοι οφείλονται κατά 99%
στο Λάκη και κατά 1% σε μένα. Πολύ σημαντικό αυτό το 1% γιατί μάζευε τα ασημάζεπτα. Γενικώς με τα σουξέ δεν τα πήγαινε ποτέ μου καλά. Μάλιστα όταν ο Λάκης μου φέρει τα τραγούδια, επειδή κατάλαβα ότι είναι τραγούδια που πάνε για να γίνουν επιτυχίες. Του λέω, ρε Λάκη, δεν τα δίνεις σε κανένα επίσημο τραγουδιστή. Γιατί εγώ μάλλον θα στα θάψω. Ναι, του το είπα, έγινε έξω φρενών, διότι έχω την εντύπωση ότι με συμπαθούσε. Εγώ τον αγάπησα. Και όταν εγώ αγαπήσω έναν άνθρωπο, τον αγαπώ διαβίου. Εύχομαι και στο Λάκη και στην οικογένειά του και σε όλους τον περιτριγυρίζουν να τον απολαμβάνουν, να τον ευχαριστούνται και να τον στηρίζουν για πάρα 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 πολλά χρόνια. Και εμείς, και εμείς. Καλή ευχή. Παιδιά, ο Πλιάτσικας έχει χρυσό δίσκο, πρέπει να φύγει σε λίγο. Οπότε θέλουμε να μας πει τραγούδια. Να σας πω τι θέλετε. Να μας πει τραγούδια. Ό,τι πει ο Λάκης. Να πει, να πει. Πλιάτσικα, πες. Πες, Πλιάτσικα. Δεν θα έρθεις, Πάμε. Κάτσε εκεί. Σιωπή καταλυτική, η πόρτα κλειδωμένη, το στίγμα σου ξεμακραίνει κι η νύχτα απορρυπαντική. Βλέμμα γυαλινό χλωμό σε ένα παιχνίδι χαμένο, ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ και πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο. Δικαίωμα στο όνειρο. Δικαίωμα στο τίποτα. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρό. Φυγά σε δίκη που έκρεμει, που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει κι η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρό. Όμως, όμως με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρό. Όμως, όμως με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρό. Thank you.
Φίλιππε, να έρθει, να έρθει. Να έρθει. Φίλιππε, θέλω να σε ακούσω γιατί το σκίζεις. Και θα ήθελα, αφού το τραγουδήσεις, να κάνω αφιέρωση εκεί που πρέπει. Οκ. Ό,τι πεις. Εσύ εκεί, εγώ στου πόνου το παράλληλο. Βαρύς χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο. Εσύ εκεί κι εγώ στου πόνου το υπόγειο. Να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί κι ο ερωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί κι ο ερωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί, εσύ εκεί. Εσύ εκεί κι ο ερωτάς σου για τα γη και τελεσίγραφο. Κι εγώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί. Το απογείωσες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον άνθρωπο που το απογείωσε για όλη την Ελλάδα. Το κοινό μας φίλο, που, για τον οποίο αφιερώνω την απόψινή βραδιά, τον Μάνο Ξηδούς. Επίσης, ένας δικός μου άνθρωπος χάθηκε αυτή την εβδομάδα. Η Σταθούλα, αδελφή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Τα αφιερώνω στη μνήμη τους.
το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καραβί που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Με ηρεμή φωνή της, ρε παιδιά, με ηρεμή. Με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Πρώτη φορά μου το λέει αυτό μετά από 30 χρόνια. Τι είναι αυτά καλή. Να μην πω ένα ψέμα. Να ήταν το μοναδικό και το πρώτο. Τέλος πάντων. Ξέρετε, αλληλοκαλακευόμαστε πάρα πολύ με το Λάκη. Κάθε φορά που παίζουμε, το τι βρυσίδι πέφτει δεν λέγεται. Αλλά αυτός έχει αρχίσει. Εγώ ήμουν καλό παιδί. Αυτός με χάλασε. Πάμε το άλλο τραγούδι τώρα για να τελειώνουμε. Εσύ πρέπει να κάνεις παρέα με το μεγάλο Κώστα Χατζή, γιατί είστε σοβαροί και ενάρετοι Έλληνες. Δεν είμαστε καθόλου σοβαροί. Πολίτες. Είμαστε οι λιγότερο σοβαροί. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν γίνεται καλλιτέχνης, αγάπη μου. Γίνεται πολιτικός. Ποιο τραγούδι είναι η συνέχεια, παιδε, αγάπη μου. Σερενάτα, μα θέλετε. Σερενάτα. Κάπως σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρα το πικάτσου και μου πήρες το ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια κι απ' το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάνω.
περνάμε σαλάτα. Έκανε παιδάκια, δυο τίγρε γατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνα στα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαρισμένα. Έβγαλα το ένα, Παναγιώτη σαν και σένα. Έγινε μητέρα, άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα και έφυγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα καλά με σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε. Για μου αντίο, τέλειωσε τα στήρα. Πήγα το πρωί και ξανά γόρασα ψυγείο. Βρες μια άλλη γάτα, πάρε κι άλλα πιάτα. Όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Θέλω να σε ξαναδώ. Απόψε χάσαμε τη γάτα και τα πατάπασμαλια. Ξέρετε που είναι το πρόβλημα? Ότι εγώ έχω συνηθίσει να πηγαίνω με στίχο-στίχο. Μπήκε ο Λάκης και είπε τον τελευταίο στίχο και εγώ πάω για φινάλε. Σαν καλή γάτα που είμαι. Άραγε που να σε, άραγε θυμάσαι, που λέγε στη γάτα, σερενάτα μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το βαλί μου, δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα η ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μαρί μου τα κάναμε σαλάτα. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε γιάζει που ξεχειμονιάζει, ούτε άμα στην πάτησε κανένας καμικάζει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Μου αντίο, τέλειωσε τα αστείο. Πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα. Όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Θέλω να σε ξαναδώ.
και τα πασχάλια. Είσαμε 60-70 γατάκια πρέπει να είπαμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέτα μου. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζω τις καλησπέρες, λοιπόν, και επισήμως στον κύριο Κώστα Χατζή, τον αγαπημένο φίλο μας. Εγώ από παιδί άκουγα ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέ και γνωρίστηκα πριν αρκετό καιρό σε ένα στούντιο και τον χαιρέτησα και τον ρώτησα γιατί τον κοίταζε όλο στα παντελόνια, γιατί τον λέγανε ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέ. Αλλά δεν του είπα τίποτα. Είδα όμως τα ρεβέ ήταν όπως... Σήμερα είμαι εδώ γιατί έχω τραγουδήσει ένα τραγούδι του και ήρθα για να το πω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τις ωραίες εκκλήψεις του Λάκη αυτές. Πάμε, Κωστάκη μου. Κανείς από θάμα δεν έχει σωθεί, αφού δεν στερεύει ετούτο το δράμα. Ας πούμε το κλάμα, ας είναι κραυγή, 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 κραυγή. Θα έρθουνε χειρότερες ημέρες. Χειρότερες μέρες, ναι. Κοίτα, είναι σύμβουλος κακός και μοχθήρος. Χωρίς μιλιά τραβά σκουπί. Σαν κίνητες γαλέρες. Κι ο εαυτός σου γίνεται ξένος σου και εχθρό. Στην πρώτη μου η νιώτη, σ' αυτή την αθότητα που έχει ξεχαστεί. Ξανά το τραγουδάκι μου κάνω βηματοδότη, γιατί
τις καρδιές που τρόμαξαν ή έχουν κουραστεί. Μπορεί από τα χείλη μου να βγει ο πόλεμος ίδιος και ποιο το τραύμα. Κανείς από θαύμα δεν έχει σωθεί αφού δεν στερεύει με αυτό το δράμα. Ας πάψει το κλάμα κι ας γίνει κραυγή. Ο Κώστας Χατζής είναι τιμή μου που με τίμησε στη δουλειά αυτή και στην απόψινή παρουσίαση του CD, Τραγούδια Αγάπης. Ήταν ίδαλμά μου από μικρός και πάντα τον έβλεπα στην πλάκα που τραγουδούσε και μου αρέσει πάρα πολύ όταν τραγουδά ειδικά του τραγούδια. Αλλά όταν είπε με ορχήστρα το αεροπλάνο, τρελάθηκα. Και ήταν τιμή μου και χαρά μας με τη στιχουργό που κάναμε ένα δεύτερο αεροπλάνο, πιο μοντέρνο, αλλά δεν είναι καλύτερο, είναι χειρότερα τα μοντέρνα αεροπλάνα. Ναι, αλλά είναι καταπληκτικό. Έχουν κλειδαριές που δεν ανοίγουν. Mm. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την ορχήστρα του μαέστρου Γιώργου Ζαχαρίου. Η οποία αποτελείται στα πλήκτρα από τον Παύλο Καλτουρουμίδη. Το βρήκα. Το βρήκα. Στο βιολί από τον Ανδρέα Τράπαλη. Έλα, Ανδρέα! Στο μπάσο από τον Δημήτρη Μουτάφη. Στο σαξόφωνο από τον Δημήτρη Καραγιάννη. Πάγια τσίσα. Τώρα οι δύο δικοί μου, ο Στέλιος Μακρυπλίδης στην κιθάρα και ο μέλλον Γερμανοτσολιάς Γιάννης Στεργίου στην κιθάρα. Πρώην επίσκοπος της Κάτω Γορτινίας. Και βέβαια στο μπουζούκι και ένα πολύπλευρο ταλέντο το οποίο ανέδειξε τα λαϊκά όργανα σε αυτό το CD. Ο Νίκος Κατσίκης. Επίσης, δεν μπορώ να ξεχάσω τον ντράμερ ο οποίος μου κάνει παρέα από το στρατό κιόλας. Ήμασταν με τον πατέρα του άγνωστοι. Όμως αυτό το παιδί κάτι μου μοιάζει. Γρηγόρης Συντρίδης. Με αυτόν και με τους άλλους δύο οι οποίοι επιμελώς κρύβουν το κεφάλι τους θα φτιάξουμε συγκρότημα. Τρεις γίνανε. Έτσι όπως το κρατάς αυτό ρε, είναι σαν λες και θα ακολουθήσει κλήρωση με ακριβά δώρα. Κερδίσατε ένα λαχνό στο φιλόξενο τραπέζι του Σπύρου Παπαδόπουλου. Κώστα μου, σε αφήνω με τα άγρια θήρια. Σεμνός ο Κώστας, ένα μία αποθέωση για τον Κώστα. Κι άλλο με...
στίχος αυτός γράφτηκε από την Σότια Τσότου. Από μια πολύ μεγάλη στιχουργό της χώρας μας, που αν την είχαν χρησιμοποιήσει οι μεγάλοι συνθέτες, συνθέτης είμαι κι εγώ, αλλά δεν έχω καμιά σχέση με Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Μαρκόπουλο, Ξαρχάκου. Αν αυτή την είχαν χρησιμοποιήσει, θα ήταν τελείως διαφορετικό σήμερα το τραγούδι. Το αεροπλάνο που έχει γράψει εκείνη, που αλλόμενη μάχη, αυτό που έγραψε ο Λάκης, και το μήνυμα αυτό που έχετε ακούσει, το αεροπλάνο της Τσότου, αναφέρεται στις δοκιμασίες που έχουμε. Δεν θα μπορούσαμε να συνυπάρχουμε και να συνεπιβιούμε, γιατί οι δοκιμασίες μας είναι λόφοι. Ήταν τεράστια βουνά. Αν δεν τα μικροποιήσουμε, δεν θα μπορούμε να συνυπάρχουμε. Αυτό ήταν το νόημα που είχε και που έχει αυτό το τραγούδι. Ευχαριστώ. Πολύ με πίκραν η ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά, κι εσύ την πήρες σοβαρά, κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόπουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανακτορό μοιάζει με ένα μικρό λιτόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε, από ψηλά αν τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μη κλαις. Πάμε μαζί ψηλά να θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά, κι εσύ την πήρες σοβαρά, κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσπιτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι όλοι αυτοί που σε μικράναμε, από ψηλά αν τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις.
πάμε μαζί ψηλά μητέ. Να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκεί. Τι θα κάνω εγώ με σένα, τι θα κάνω εγώ με σένα. Τότε λοιπόν που στα Εξάρχεια είσαστε με το Ζουγανέλη, με την Ισιδώρα, με τον Μπουλά κτλ. Και ερχόμασταν λοιπόν και φανατικά και βλέπαμε αυτές τις υπέροχες παραστάσεις, πολύ ωραία τραγούδια, με ροκές, με... ήταν και ο Κούτρας, δεν ήταν τότε, και ο Κούτρας, ναι, ναι. Με τις μπότες, το θυμάμαι, και τα σκουλαρίκια και τα μακριά μαλλιά. Ισιδώρα, Ισιδώρα. Ισιδώρα, ναι, Ισιδώρα. Η Ισιδώρα λοιπόν έφερε μαζί της και μία κούνια με ένα πιτσιρίκι μέσα και ήταν αυτό εδώ. Αυτό εδώ, ναι. Το πλασματάκι. Τότε ήταν μωρούλι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε το μωρό του Ζουγανέλη. Είναι η Ελεονόρα που είναι τώρα ανάμεσα μας και θαυμάζουμε. Γεια σας. Γεια. Η οποία φέτος, προσωπικά εμένα και πολλούς άλλους, με εξέπληξε στο... και ως ηθοποιός, γιατί είχε ασχοληθεί, είχε τελειώσει τη δραματική σχολή, δεν το είχε εξασκήσει, νομίζω, και πήγαμε στο Εθνικό Θέατρο και είδα μια εξαιρετική παράσταση, την Πιαφ, όπου την υποδίεται, και εκτός από το τραγουδιστικό μέρος που αναμένεις να είναι πολύ καλή, ήταν εκπληκτική και στο υποκριτικό μέρος. Και μας τάμπωσε. Αλλά δεν είναι μόνο τα ταλέντα κτλ. Έφτισε αίμα το κορίτσι. Δούλεψε πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι, κορίτσι μου? Δούλεψε. Πάρα πολύ. Δηλαδή χωρίς δουλειά δεν γίνεται. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Τι γίνεται? Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ πραγματικά μεγάλωσα με το Λάκη. Αλήθεια δηλαδή. Η οικογένειά του και ο ίδιος είναι η οικογένειά μου και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είναι δασκαλός μου ο Λάκης, είτε το θυμάται είτε όχι, είτε το ξέρει είτε όχι. Έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική, κυρίως ξένη, με αφορμή το Λάκη στα Καμαρίνια του Αχμαρία και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Θέλω να είναι πολύ καλά, να είναι υγιής, να εξελίσσεται και να προχωράει όσο γίνεται και τον ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που είναι δίπλα στη ζωή μου και αυτός και η οικογένειά του. Ο κύριος Πάνος Μουσουράκης. Ωραία, αγόρι μου. Τι κάνετε? Γεια σου, αγόρι μου. Yes. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γίνεται, πρόσκληση. Φίλε. Νομίζω ότι τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες. Εγώ είναι μεγάλη μου τιμή σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες και σε τόσο νέους καλλιτέχνες όπως αποδείξανε. Ο Λάκης για μένα δεν τον περίμενα έτσι πριν τον γνωρίσω. Πριν τον γνωρίσω απλά δεν τον καταλάβαινα. Καταλάβαινα τη μουσική του και τα τραγούδια του, αλλά έλεγα, λέω, είναι μυστήριος αυτός. Τελικά, όταν το γνώρισα, πάλι δεν κατάλαβα, γιατί δεν σε αφήνει να καταλάβεις. Βέβαια. Είναι τόσο... βέβαια. Έχει ένα χαρακτηριστικό, έχει μια ξυπνάδα που σε αφήνει να αισθάνεσαι και εσύ έξυπνος δίπλα του, αλλά αυτός είναι βήματα μπροστά. Απλά για να κάνετε λίγο παρέα, έρχεται κοντά σου. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχει μια πολύ περίεργη ευφυΐα, η οποία φαίνεται και στο πολύ ιδιαίτερο χιούμορ που έχει, το οποίο το έχει μεταδώσει στον Άγγελο, γιατί όπως βλέπουμε είναι κοινά τα χαρακτηριστικά όσον αφορά το χαρακτήρα. Γιατί όσον αφορά την εμφάνιση, την έχει πάρει τελείως από το Μυθυριδάτη, από τα Εμισκούμπια. Αυτά. Παιδιά, πρέπει να φύγει ο Φίλιππος, το είχαμε πει από την αρχή, το ξέραμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ ήρθες. Πάρα πολύ. Καλή μας παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μαργαρίτα Μητυλινέου, καλησπέρα σας. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Λάκη. Παίζετε Μέντα, στη Μέντα παίζετε αυτά, τα παίζετε. Φουλ. Φουλ, έτσι. Φουλ, Μέντα 88, φουλ, Λάκη. Είναι 1987, καλοκαίρι. Μου δίνουν μια ευκαιρία στην ΕΡΤ, εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο πρόγραμμα να ξεκινήσω κι εγώ να κάνω αυτό που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω. Και είναι η πρώτη φορά που θα μπω στο ραδιομέγαρο. Και είμαι πάρα πολύ ψαρωμένη. Και ανοίγει πρώτα το σανσέρ. Και με το που σηκώνω τα μάτια μου, βλέπω ένα τύπο που φοράει ένα χαβανέζικο πουκάμισο, μια βερμούδα μέχρι το γόνατο,
Κάλτσα άσπρη. Και αρβιλάκι, λάκι, λάκι. Και με κοιτάει, κρατούσε πλαστική σακούλα με δίσκους βινιλίου. Και πήγαινε να γράψει. Σηκώνω το κεφάλι και τον βλέπω και το κατεβάζω κατευθείαν. Και λέω, πω, αυτός είναι ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Με κοιτάει και μου λέει, καινούρια. Του λέω, μάλιστα. Και με κοιτάει, μου ρίχνει ένα χαμόγελο πολύ ήρεμο και της ψυχής. Μου λέει, όλα θα πάνε καλά. Και βγαίνει από το σανσέρ. Και επειδή όλα πήγαν καλά, να σου το πω το ευχαριστώ. Στο χρωστάω χρόνια. Αυτό, στο χρωστάω χρόνια. Αυτό το χαμόγελο την ώρα που έπρεπε. Ναι. Και όσο ζεστό αυτό έπρεπε. Αυτό το χτύπημα στην πλάτη, ρε παιδί μου. Και το όλα καλά θα πάνε. Μας ανταμείβεις με το επίπεδο και την καλαισθησία που έχεις. Καλά. Σαν παραγωγός. Ευχαριστώ πάρα από πολύ. Τότε και μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και βάζεις μόνο δικά μου. Δήμητρα Σιγάλα, γεια σου Δημητρούλα μου. Καλησπέρα Σπύρο. Καλώς ήρθες. Δήμητρα, επίσης συγχαρητήρια και για σένα και δεν ήρθα να σας το πω. Είσαι πάρα πολύ καλή. Να σε καλά. Και η Δήμητρα στην Edith Piaf. Για πες, τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά. Καταρχήν χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη παρέα. Και εγώ έχω μεγαλώσει με τα ακούσματα. Με το Λάκη. Όλη πια το... Έχω τραγουδήσει, έχω χορέψει. Με τα τραγούδια του Λάκη. Οπότε είναι ευτυχή συγκυρία που βρίσκομαι και εγώ εδώ μαζί σας. Γιάννης Χατζηγεωργίου, γεια σου Γιάννη. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εγώ αυτό που έχω να κουβεντιάσω είναι πολύ στο στυλιστικό. Δεν ξέρω, μάλλον έχεις καθιερωθεί για το στυλιστικό σου και σκέφτομαι να το υιοθετήσω γιατί όλοι αυτό κουβεντιάζουν. Ναι. Dress code. Έχουμε και ένα ταλεντάκι. Όχι, ένα ταλεντάκι. Για την ομορφιά μας γίναμε, γιατί για το ταλέντο μας γίναμε. Μάλιστα. Ήρης Πανταζάρα, γεια σου Ήρης. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Και εγώ νιώθω μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα σε αυτή την όμορφη συντροφιά. Θέλω να πω πως όταν ήμουν μικρή νόμιζα πως ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ είναι ένας γελοτοποιός. Νόμιζα πως είναι ένας καλλιτέχνης που τραγουδάει αστεία τραγούδια. Δεν έπεσες έξω. Και όταν αργότερα από την εφηβεία και μετά παρακολουθώντας σε εκπομπές, στην τηλεόραση, σε μουσικές σκηνές, και έψαξα και διάβασα και έμαθα για σένα και ανακάλυψα πόσα τραγούδια και πόσες μεγάλες επιτυχίες τόσο σπουδαίων καλλιτεχνών έχεις δημιουργήσει. Κρύβελο. Έμεινα άφωνη. Έχω κλάψει με τραγούδια σου, έχω ερωτευτεί, έχω παθιαστεί. Χαίρομαι άλλο, πάρα με πολύ. Με άλλο. Με άλλο, ναι. Γράφω εμείς τραγούδια και πάτε και ρωτευώ στο άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Στο Ηρώδειο πότε είναι, δεν θυμάται ρε. 1η Ιουλίου, στο λέω εγώ. 1η Ιουλίου. Ναι, αγόρι μου. Θα πάω. Θα έρθες. Στο Ηρώδειο, 1η Ιουλίου, ο Λάκης, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Μάλιστα. Η Πέννη, γεια σου Πέννη μου. Τι κάνετε. Καλώς μας ήρθες. Είστε καλά. Τι γίνεται. Θα πω ό,τι είπαν όλοι πραγματικά. Άκουγα τα τραγούδια σου και τραγουδούσα και εγώ. Φαντάσου έλεγα στον μπαμπά μου το πάρεις πασά μου και αυτά. Το τραγουδούσα στον μπαμπάκα μου, έτσι. Λοιπόν, και μου τηλεφώνησε ένα βράδυ την προηγούμενη εβδομάδα ο Λάκης και ακούω έναν ευγενέστατο άνθρωπο να μου μιλάει με τόση γλύκα. Και συγκινήθηκα πραγματικά πολύ που έτσι με πήρε προσωπικά τηλέφωνο και δεν με πήραν μόνο από την παραγωγή για να μου πούνε, να μου πει τα ίδια που μου είπαν από την παραγωγή. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραίο να σου τηλεφωνεί ένας άνθρωπος, ο οποίος όταν ήσουν ένα παιδί τον θαύμαζες και δεν πίστευες ποτέ ότι μια μέρα μπορεί να τραγουδήσει και μαζί του. Τόσα λοιπόν, χρόνια σε ξέρουμε, ένα τηλέφωνο δεν μας έχεις πάρει. Υπόσχομαι ότι για όσες ώρες θα συνυπάρχω μαζί σου τραγουδιστικά, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Μαρία Τσαρούχα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι γίνεται, Τώρα τι να πω και τι να αφήσω. Εγώ το Λάκη δεν τον ξέρω πολλά χρόνια, αλλά αισθάνομαι ότι τον ξέρω από πάντα. Γιατί είμαστε όμοιοι, αλλά ο Λάκης έχει ένα προσόν, έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο επένδυση σε αυτό που είπε. Και εγώ τον ευχαριστώ που μας πήρε προσωπικά τηλέφωνο και μας κάλεσε. Διότι θεωρώ ότι κάνει κάτι το οποίο λίγοι καλλιτέχνες, μάλλον λίγοι άνθρωποι, κάνουν. Έχει μία άνεση, έχει μία αλήθεια, μία φυσική παιδικότητα και μία άνεση με όλο τον κόσμο. Είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο για το Λάκη και πιστεύω και για όλους ο Λάκης είναι στο ίδιο σημείο για εμάς. Είτε τον ξέρουμε όσα χρόνια τον ξέρει η αγαπημένη Αρλέτα, είτε τον ξέρουμε ένα χρόνο, είτε τον ξέρουμε δύο. Νομίζω ότι στιγμές που μοιράζεται ένας άνθρωπος με το Λάκη,
έχει να κάνει με το κομμάτι το ανθρώπινο και λιγότερο με το καλλιτεχνικό. Γι' αυτό κιόλας με τόση ευκολία γράφει, δημιουργεί και μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να σηκωθεί να παίξει θέατρο, να τραγουδήσει, να γράψει. Είναι καλλιτέχνης δημιουργός. Εγώ έτσι τον γνωρίζω το Λάκη. Μπορώ να αρχίσω να μιλάω και να έχω τον ατελείωτο που λένε, οπότε σταματάω εδώ. Σε ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα σε αγαπώ για πάρα πολλούς λόγους. Ευδοκία Ράπτη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Καλά, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ απόψε. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Λάκη, όπου είναι η πρώτη χρονιά που συνεργάζομαι μαζί του. Φυσικά και εγώ τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ακούω τα τραγούδια του από πολύ μικρή, όπως όλοι εδώ. Είναι ένας αστήρευτος άνθρωπος και από ταλέντο και από χιούμορ. Είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, με ευγένεια και είναι 5 χρονών. Είναι παιδί. Είναι παιδί στην ψυχή. Κυρία Αντιγόνη Κατσούρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Γνωρίζοντας το Λάκη και με τη συνεργασία μαζί του, είδα πόσο επαγγελματίας είναι σε ό,τι κάνει και ταυτόχρονα πόσο ερασιτέχνης, με την έννοια ότι πραγματικά αγαπάει την τέχνη, ζει για την τέχνη και ζει μέσα από την τέχνη. Και εγώ νιώθω μια πραγματική ευλογία, όχι μόνο για το ότι συνεργάζομαι με το Λάκη, αλλά και για το ότι είναι μέσα στη ζωή μου, είναι φίλος μου, τον αγαπάω και με αγαπάει. Πες και στα γαλλικά τα υπόλοιπα. Je t'aime beaucoup. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει, Αντιγόνη, φτάνει και σταμάτα και στα... Μην κομμένεστε, ρε παιδιά, εδώ πέρα, σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια τώρα, πολλά τραγούδια, Λάκης με πολλά πρόσωπα. Και θα ακούσουμε και κάποια από την καινούργια δουλειά, έτσι, να μας βάλει σε ένα κλίμα. Σπύρο, είπαμε, ο Λάκης, η Αρλέτα... Σπύρο, και... αν μου επιτρέπεις. Ο γαμό την τύχη μου, γαμό. Γαμό την τύχη μου. Όχι, όχι, να πω κάτι. Έλα, ρε, εσύ, Γιάννη. Θέλω με όλη μου την καρδιά να σε ευχαριστήσω που τίμησες τον κουμπάρο μου, τον Λάκη τον Παπαδόπουλο, και εφόσον ζει, του έκαμες μνημόσυνο. Όχι, είναι πολύ σημαντικό να βλέπει και αυτός πώς αντανακλά ο θάνατός του ενώ ζει. Και εσύ, Γιάννη μου, με συγκίνησες πάρα πολύ που ήρθες απόψε. Ναι. Και χαίρομαι γιατί έχεις πάρα, πολύ πάρα πολλά χρόνια να βγεις τηλεόραση. Ναι. Ναι. Σε παραδέχομαι. Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να... εντάξει, εγώ, ξέρεις, ισορροπώ με την αλήθεια. Ναι. Δεν θέλω να πειραστείτε, υπολείπτεται σε πνευματικότητα, αλλά αυτό δεν τον κάνει χειρότερο. Αυτό συνδράμει στην αθότητά του, γιατί κατάφερε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καθόλου μυαλό, έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Πραγματικά έχω γράψει, έχω κάνει ένα τραγούδι, αν μου επιτρέψεις να το πω. Ναι, για το παρακαλώ, Λάκη. Γι' αυτό σε θέλω. Αν δεν ήταν ο κύριος Χατζής, τον οποίο σέβομαι, ναι, ιδιαίτερος και το λέω με όλη μου την καρδιά, θα μπορούσα να πω και άλλα για το Λάκη. Και για την οικογένειά του, η οποία είναι ό,τι πιο τρελό μπορεί να υπάρξει στη σύγχρονη ζωή. Ένα σου λέω, ο πατέρας του, μια φορά στο Μαραθώνα, ο κύριος Στρατώνικος, είχε πάει από την προηγούμενη χρονιά, είχαν κάνει κάτι βαψίματα. Και όταν πήγε ξανά το καλοκαίρι, έβαλε όλα τις λαδομπογιές σε ένα κουβά, τα ανακάτωσε και έβαψε τα κάγκελα. Περίσσευσε πάρα πολύ μπογιά. Μετά, επειδή ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος του Κωνσταντόπουλου, αν θυμάστε τον πολιτικό που πετάγανε, ο αντιπρόεδρος είναι ο πατέρας του, για να τα λάβεις περί τίνος πρόκειται. Ναι. Έπαψε και μετά πήγε με την ίδια μπογιά και γέμισε τον Παραθώνα συνθήματα. Ναι. Κάτω η καραμαλική τρομοκρατία και άλλα πράγματα. Και δεν κατάλαβε κανείς ποιος το έχει γράψει. Ναι, ναι. Και πάει η αστυνομία το πρωί. Λέμε, κύριε Παπαδόπουλο, λέει, και Στρατονίκη, λέει, τι κάνετε εδώ πέρα, λέει, βάψατε όλα. Ποιος σας το είπε αυτό? Λέει, μα κύριε, όλες ο Παραθώνας γέμισε με συνθήματα. Λέει, μα πού το καταλάβατε? Λέει, κοιτάξτε, λέει, τα κάγκελα. Γέρατος και λέει, πω τους π***δες μου βάψανε τα κάγκελα. Λοιπόν, αυτά όμως, ναι, θα τα ακούσει η μητέρα μου και, ναι, θα σε σκίσει, γιατί, ναι, είστε γείτονες. Ναι, η μητέρα σου, τα έχω πει, θα άκουσε. Η μητέρα σου μια φορά έφερα μια χελώνα στο... Πραγματιμάνι μου μαζί. Έχουμε τις ίδιες επαύλεις. Και βάζω μια χελώνα που ήταν στο δρόμο έξω και τη βάζω μέσα στο γκαζόν. Και λέει, Γιαννάκη, πληρώνουμε και εμείς τον γκαζόν. Να τη χαίρεσαι τη μάνα σου. Λοιπόν, πάω να πω ένα τραγούδι αφιερωμένο.
Και εσύ την κόρη μου. Ναι, 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 ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Γιάννη, Γιάννη, να γίνει καθαρό. Το έχεις γράψει ειδικά για το Λάκη, έτσι. Θα φανεί. Εντάξει. Ωραία πρωτότυπη μουσική. Παρακαλώ. Λάκι, 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 σε μένα η Κατερίνα πέταξε το μπαλάκι. Να φτιάξω για σένα τραγούδι, να καεί εδώ στους Σπύρου σήμερα το πελεγούδι. Λάκι μου με τα ψηλά ρεβέρ, φούσκωσε η κυλίτσα σου απ' το πολύ το νερ. Και βρίζει η μαμά σου η Ελένη κάθε βράδυ που με περιμένει. Ό,τι δε σε προσέχω, δε σε προσέχω. Πρόσεχε ρε Λάκη τον εαυτό σου, σε λίγο δε θα τραγουδάς πια το παλτό σου. Και η Σάνη η Παλτζή δε θα έχει ούτε για ταξί. Σε θυμάμαι να λουφάρεις την ΕΡΤ, ποτέ δεν ήσουν αγραμμένος στην Προσπέρτ. Κι είχες και φίλοι, είχαμε φίλοι τη Μελίνα Μερκούρη, που σε πιστεύτηκε πολύ κι ας είχες πάντα αυτή τη μούρη. Τραγούδια έγραψες πολλά και με το μάτεσι φτιάξατε, φτιάξατε το κουρσάρο. Ευτυχώς που το τραγούδισε ο Πάπα Κωνσταντίνου, γιατί εσύ θυμάμαι ήθελες την Ίνου. Λάκι μου από τότε που έφυγε η μητέρα μου, Λάκι μου, αυτό το λέω αλήθεια, το λέω αλήθεια αυτό το λέω. Από τότε που έφυγε η μητέρα μου, Λάκη, εσένα έχω για πατέρα μου και το παιδί σου είναι θείος μου και ο αδελφός σου αλαντάλλον. Όταν οι άλλοι Λάκη τραγουδούσανε πόσο λαμπράκι ζει, εσύ έκανες τραγούδια με τη Μαριανίνα Κρυεζή. Κι ήθελες να τα πει, θυμάμαι, μια τσικολελέτα. Ευτυχώς σε έκανα άνθρωπο η φίλη μου η Αρλέτα. Αφού δεν αντί να έρθει ένας δούλος να μου αλλάζει τα... Λυπάμαι το Σαββόπουλο που είπε το μπαλκόνι, πάντα εσύ τον έθαβες, που σε έχει κάνει σκόνη. Κι ο φίλος μας ο Ντούμος, φίλος και του Μαλέλη, που δεν τρέπεται λίγο, εμένα πρώτα έδωσε το για να σε εκδικηθώ. Το πρόλαβες εσύ και έβαλες και ήχο, κι ας μην κατάλαβες ποτέ λέει ο στίχος. Ο Χατζηδάκης τυχερέ σου διήφθηνε κομμάτι στην Κέρκυρα στο φεστιβάλ που τραγούδησε η Σιδέρη και μου λέγες ξεδιάντροπε πως την θες για τέρι. Λάκι, 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 με τη μεγάλη φούτα, τόσο καιρό που δούλευες τα λεφτά σου πουντα, τα έκανες οικόπεδα, τα έκανες και σπίτια, και τώρα τρέχεις σε περιοδίες τα κορίτσια που σε βλέπαν είναι τώρα θείες. Τώρα θείες. Thank you.
Λάκη μου, να είσαι καλά, να γράφεις ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία, γελάσαμε. Ναι, πολύ ναι. Ναι. Αγαπιώστε πολύ με τον Γιάννη. Εντάξει, δεν μπορεί να γελάσει κανείς όσο εσύ βλέπεις τον καθρέφτη. Καλώς ήρθες. Ναι, καλώς σε βρίσκω. Ωραίο το τραγούδι σου. Ναι. Ο στίχος είναι ακριβώς. Ναι. Η μουσική είναι... Πρωτότυπη. Πρωτότυπη, ακριβώς. Και το αυτό που κάνεις με το από πού το κάνεις, δεν ξέρω. Όχι πάντως από εκεί που το κάνεις εσύ. Ωραίο επίπεδο, ρε, μπράβο, ρε. Μα... Εντάξει. Εντάξει, Γιάννη. Συγγνώμη, εγώ σας το αναγκάζει. Μα, ρε, συ... Εγώ ήρθα εδώ, όλοι με τίμησαν, είπα τα καλύτερα λόγια και ο αδελφός μου και κουμπάρος μου, είδατε δηλαδή... Που έβαλα λάδι στο παιδί του και προσευχόμουνα να είναι καλός, να έχει σοφία. Δεν έχω. Όχι, για το παιδί σου είπα. Σπύρο, να πω κάτι. Λέ, ναι. Η μάνα του με κατηγόρησε ότι έκλεβα τα κοινόχρηστα. Ψέματα ήταν, ψέματα. Και ο Λάκης τι μου είπε. Λέω, συγγνώμη ρε Λάκη. Δεν έχω καταλάβει, γιατί ήρθε... Μου λέει, Γιάννη, εγώ δεν καίω τόσο καλωριφέρ. Λέω, κοιτάξτε, είναι αυτόνομη θέρμανση. Έρχεται ο άνθρωπος, θα μετράει. Δεν είναι το... Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, Γιάννη μου. Σε πω, δεν κλέβω. Έρχεται ο Λάκης και τι μου λέει. Άσε ρε, Γιάννη, έχουμε κάνει κι εμείς διαχειριστές. Πάντα στα μνημόσυνα γελάνε οι άνθρωποι. Έλα, γεια, δίνε. Αλήθεια. Έλα, φτάνει, δίνε του τώρα. Ναι, ωραία. Εντάξει, κάτσε εδώ στο πιάνο. Καλύτερος ήταν ο πιανίστας. Άντε, πες άλλο, θα πεις άλλο τραγούδι. Εγώ όχι. Δεν θα πεις. Θα πω με το Λάκη μετά. Δεν μπορεί να πει μόνο τραγούδια ο Λάκης, δεν θα τελειώνει. Πες το τώρα. Θα ρωτήσουμε τον Τούμο. Το στιγμό. Όχι, ο Τούμος, εγώ. Όχι. Το κοινό που είσαι στα μέλια. Θέλει να πει αυτό ότι τον ύμνο θέλει να το πει αυτό. Μαζί θα το πούμε. Τον εθνικό για τον εθνικό λες. Το για να σε εκδικηθώ, λέει, θα πείτε. Είναι δυνατόν. Όχι, δεν θέλω. Λάκη, πες το, έλα. Δεν θέλω. Έλα να τρίξω τα κόκκαλα του Μητροπάνου. Πες το μαζί. Άντε, πήγε. Το για να σε εκδικηθώ. Λάκη, έλα, έλα, έλα. Θα το πούμε όπως το λέγαμε παλιά. Παιδιά, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, το κουράσαμε, το ταλαιπωρήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένο μου άνθρωπο. Είστε επανειδή. Είμαστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω. Το Λάκη. Λάκη, ευχαριστώ. Έχω πει στην κόρη σου ποια είναι η γνώμη μου για σένα. Σε θεωρώ... Ούτε να την ακούσω. Σε θεωρώ ότι είσαι μία από τις πολύ σπουδαίες φυσιογνωμίες στη χώρα μας. Τι μεγάλη. Έχεις... Δεν είσαι μόνο συνθέτης, τραγουδιστής, ηθοποιός. Είναι κάτι καταπληκτικό μέσα. Κύριε Χατζή, με τιμάτε και δεν μπορώ να ακούω τα... Το λέω από την καρδιά μου. Και κυρίως δεν μπορώ να τα ακούει ο Λάκης. Αυτό τα εισπράττω. Η γραφή λέει ότι τα κολακευόμενα χείλη έχουν όλεθρο. Δεν θα έκανα μια τέτοια βλακία. Το δέχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή και αγαπημένη. Όλα τα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ξέρετε, δηλωμένα και. Εμείς μου το λέτε, δεν πρόκειται. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφιερωμένο εδώ πέρα. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα είναι αυτό. Για να σε ευδηθώ σου σκίζω τις φωτογραφίες κι εσύ όπως κι εγώ κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες τα γράμματα σου καίω μέσα στον πύρετο μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου
για να σε εκδικηθώ. Πετάω ενθύμια και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ. Θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πώς δεν μ' αγαπούσες. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Για να γιατρέψω, για να γιατρέψω τις πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω, για να γιατρέψω τις πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ. Θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πώς δεν μ' αγαπούσες και βάφω τις κουρτίνες. Μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Έλα, ξούτ τώρα. Εντάξει. Που, χειροκροτήστε τον που αποχωρεί, παρακαλώ. Όχι, όχι. Έτσι, νομίζεις, εδώ θα κάτσω δίπλα στο γιο σου. Τα φάγε όλα ο γιος, τα φάγε όλα. Τα φάγε. Άσε να φάμε κι εμείς λίγο, τα φάγε όλα. Νόμιζε ότι τον αγαπούσε. Πάρα πολύ. Τον αγαπάω και με αγαπάει πάρα πολύ και είναι ο άνθρωπος που έκανε ένα εξαιρετικό εξώφυλλο στο CD του Λάκη. Το δείξαμε, ναι. Εξαιρετικό, μπράβο. Δεν πειράζει. Και πληρώθηκε και στην εκπομπή που ήρθε θα πληρωθεί. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Σιγά μην θα κάνουμε τζάμπα. Βέβαια, καλά κάνουμε. Ελεονόρα Σγκονέλη, πάμε. Πώς βγήκε αυτό το άγιο πλάσμα το ταλαντούχο από αυτό το πράγμα. Ιδιά όλοι κάνουν τα καλά παιδιά. Σατανά. Ναι, πάω από εκεί να... Αχ, τι να πάω, κάνω. Μισό, μισό, γιατί έχουμε και τους καθυστερημένους. Στην ώρα εννοώ. Έλα, έλα, Μιλτό. Χαίρετε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Σπύρο μου. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια μου. Θριαμβευτή. Σόφα. Κάτσε εμείς όλα. Λοιπόν, πάμε. Άκου, Μιλτό, Λεωνόρα Σγανέλη, τζάμπα. Ακούω, ακούω. Και θα χαθώ, από κοντά σου θα χαθώ, καπνός θα γίνω, χώμα
χώμα και νερό και θα χυθώ, μες στα ποτάμια θα χυθώ, κοντά σου ούτε ένα λεπτό. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές, τα Σαββατόβραδα θα ψάχνεις στο λιμάνι, στους σκοτωμένου ερωτά μας τις γωνιές. Θα κλαις μα τίποτα δεν θα σου κάνει, και θα ρίχτω μέσα στο κύμα, θα ρίχτω αφρός, θα γίνω βότσαλο, βότσαλο αλμυρό, και θα αρνηθώ όλο τον κόσμο, θα αρνηθώ κοντά σου ούτε ένα λεπτό. Και θα χαθώ από κοντά σου, θα χαθώ κοντά σου ούτε ένα λεπτό. Δεν με κρατούσε, στο πρόσωπο μια βίδα, στο πρόσωπο μια βίδα, τα δάκρυα συγκρατούσε. Κλαίω κι οδηγώ στην Αττική οδό και κάτω απ' τη ζακέτα φοράω νυχτικό. Μακάρι να χαθώ, ζήσω στην έξοδο 7, το τέλος μας πετά. Κλαίω κι οδηγώ στην Αττική οδό και κάτω απ' τη ζακέτα φοράω νυχτικό. Το ξέρω σ' αγαπώ, το ξέρω σ' έχω χάσει στην έξοδο 8. Τρέχω να σωθώ.
εξοδόχτω. Τρέχω να σωθώ. Στην Αττική οδό φοράω νυχτικό. Του ποδαριού ακού μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού. Με τον καιρό θα τον ξεχάσεις και θα ξανά ερωτευτείς. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Θα το δεις, ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Θα νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει. Έχουμε περάσει καραμπίνα τους χωρισμούς και τώρα πια τους ερωτές μας τους παλιούς. Όταν τους βλέπουμε στο δρόμο χαμογελάμε τυπικά. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Τελικά ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Για νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει. Και χάει το χαμένο χώμα βγάζει. Έτσι και πέσει μια βροχή. Τα ωραιότερα λουλούδια που έχω δει. Από τους φίλους παρηγοριές του ποδαριού ακού μονάχα το φυκτά του ρολογιού. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά. Τέλεια, πολύ ωραία. Το ωραιότερο λουλούδι είσαι εσύ μόνο. Και είπαμε, όσοι, μέχρι τις 25 Μαΐου θα παίζετε η Edith Piaf στο Εθνικό. Όσοι μπορέσετε, πάντα να τη δείτε, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρείτε θέση. Είναι sold out. Μια εξαιρετική παράσταση. Η κοπέλα είναι εξαιρετική, υπέροχη. Λοιπόν, αγαπή, για πες. Μετά τι κάνεις, τελειώνετε με το καλό μετά. Τελειώνουμε με το καλό το Μάιο και μετά ξεκινάω περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Καλοκαιρινή με τα τραγούδια μου και το περιμένω. Μου έχει λείψει και αυτό. Βέβαια, φυσικά και σου λείψει. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Πώς θα είναι μερικά τραγούδια μου που τα ξέρετε από εμένα τραγουδισμένα τόσο χάλια και ψιλοκαλά. Τραγουδισμένα από μια πεντάδα η οποία αποτελείται από δύο όμορφα κορίτσια, την Μπένι Μαλτατζή, την Ευδοκία Ράπτη, το Γιάννη Ζουγανέλη και το μεγάλο μου Ζουράκι, το ψηλό δηλαδή. Μάμας εν δε πάπας. Και παππούς. Τα πάμε.
διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματα σου, δώσε μου το πιο προσωπικό. Πάρε το και σκέτα όπερα τμήρα, και ας μην το μοιράζομαι ποτέ. Είναι στο τζαμάκι του νηπτήρα, πέσα στο κουμπί του ρηγέ. Πάρε μασά μου, δίνω το τόπουρτσά μου. Δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Wow, wow. Και σορκιστούμε πως θα μοιραστούμε. Θα μοιραστούμε την μοναξιά μας τη ζωή. Είσαι απ' αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν δυστυχώς. Μα πως την τρώνουν το πουρτσά τους. Δεν είναι δάτης μου κανένας. Είσαι ένα παιδί που του αξίζει. Παράμυθι ό,τι της αυρί. Όμως τα γυαλάκια σου να κρίζουν για μια οδοντόμορφα σκληρή. Πάρε πασά μου, την οδοντόμορφα μου.
Γεια σου, ρε Γρηγόρη! Έχουμε ένα πρίγκιπα από τα μίντια. Καινούριος πρίγκιπας. Γιάννη Γιοκαρίνης. Καινούριος, πρώτη φορά το βλέπω με κουστούμι. Την αποθέωση στο Γιάννη Γιοκαρίνη. Είναι τα κορίτσια ένα γλυκό τραγούδι. Ζητάει ο ουρανίσκος απ' το πρωί ανάλατα και ο καφές πικρός. Ζητάω λίγη ζάχαρη κι ας πάρω το κιλό. Στα πρόσεχε αρρώστησα, θέλω κάτι γλυκό. Ένα γλυκό χάδι, μια γλυκιά κοπέτα. Θέλω κάτι γλυκό να είναι από σένα. Μια γλυκιά αγάπη, ένα γλυκό χάδι. Θέλω κάτι γλυκό κι ας είναι αυταπάτη. Κρύ μου αγάπη, φορτωμένη τα σηκωτά. Σε πασέντζα που δεν βγαίνει με τίποτα. Ένα γλυκό χάδι, μια γλυκιά κουβέντα. Θέλω κάτι γλυκό κι ας είναι από σένα. Μια γλυκιά αγάπη, ένα γλυκό χάδι. Θέλω κάτι γλυκό κι ας είναι αυταπάτη. Κι ας είναι αυταπάτη. Κι ας είναι αυταπάτη. Γεια σου Γιοκαρή με την ορχήστρα σου! Άννα, μαυρούλκα μου Άννα, πώς τα πας και τα παίρνεις στα μάτια σου τα πλάνα. Άννα, ξεφτέρι μου να κάψω απόψε την καρδιά σου την αλάνα. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις σαν μωρό μου, εσύ με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, σου λέω μην την ψάχνεις. Θεσσαλονίκη πως χτύπουσε η καρδιά μου σαν καμπάνα. Άννα, ψευτρούλα μου Άννα, πάλι σας έκανα τσακωτές με την Ανδριάννα. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Εσύ μωρό μου, δε μωρό μου, δε μωρό μου, εσύ με φτιάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις, με φτιάχνεις, με φτιάχνεις. Σου λέω μην την ψάχνεις. Εσύ με φτιάχνεις κι ας μην ξέρω τι μου φτιάχνεις. Εσύ με
Σ' αρέσει. Μπαίνει. Μια χαρά. Εγώ την είδα τηλεόραση και μου άρεσε πάρα πολύ και ζήτησα να έρθει εδώ να είμαστε όλοι μια νεολαία και να ασκήσουμε. Ωραία. Δεν συμβιάζει που θα την πάρω εγώ. Εσύ πάρ' την, αλλά... Γιατί θα κάνουμε συναυλίες μαζί το καλοκαίρι. Ναι, εννοείται. Σε ποιο σχήμα, στο δικό μου, δεν θα σας... Όχι. Άντε πάμε, τέλος πάντων. Γιατί να πάμε και μια βόλτα στο Λάκι. Θα πάμε και στο Λάκι. Θα πάμε. Θα πάμε. Υπόσχεση. Τώρα τα φτιάξατε τώρα. 1η Ιουλίου. Είμαστε φρέσκοι. Στην εκπομπή μου. Ναι. Α, εντάξει. Α, τι χαριτωμένα που τα λέτε. Που μες στα κέντρα θες να με πηγαίνεις. Ποια είμαι εγώ που τις νύχτες μαζί μου μοιράζεσαι. Ποια είμαι εγώ που για μένα με τη μάνα σου μαλώνεις. Ποια είμαι εγώ που να σε πάρω απ' τα σκοτάδια πέτυχα. Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια ούτε και βραχιόλια. Στη δουλειά σου θες να με πηγαίνεις. Ποια είμαι εγώ που τα χίλια στον καθρέφτη σου ακουπάω. Ποια είμαι εγώ που για μένα με τη μάνα σου μαλώνεις. Ποια είμαι εγώ που να σε πάρω απ' τα σκοτάδια πέτυχα. Εγώ δεν έχω δακτύλια ούτε και βραχιόλια. Σε σκαλιά πλαγιάζω το κορμί μου. Εγώ δεν έχω δακτυλίδια ούτε και βαχιολιά. Πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω το κορμί μου. Εγώ δεν έχω δακτυλίδια ούτε και βαχιολιά. Πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω. Μπράβο. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Απολύεστε όλοι, μένει ο Γιωγαρίνης, ο Λάκης, μένετε και έρχεται και ο Γιώγαλας πάνω. Για να γίνει θέμα. Έλα, παιδιά. Κάνω χίλια λάθη. Τα αφεντικό
Σπύρος τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω τη δικιά. Εγώ ξεδίπτωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπογράψες σαν στα σινεμά. Μέσα μου φουντώνει όταν σε βλέπω να γελάς με σιγουριά. Κάνω τον έλεγχο, το μάτι μου δολώνει, κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια πουνιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδιπλώσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπογράψες σαν στα του σινεμά. Μέσα από το κουτί ήταν τόσο σκοτεινά και κατέληξε μια τσίχλα το καλό περιτερά. Με στριπτής χάλουσε άντρες και μπικίνι ασημένιο, άρωμα φόρουσε μέτας και κόρμα κυλά στη χέλη. Τη μοιράστηκα τρεις φίλοι σε μια δίσκο θερινή, ήταν ένα ροκαμπίλι κι άλλοι δύο λαϊκοί. Είδα ακόμα κάνα φούσκες κι αυτοί έλωνε γλυκά. Είχε δέρμα από άχνη, ζαχαρίνη στην καρδιά. Τη μασούσαν μ' αλκοόλ, με τσιγάρα ρεξ και μόρ. Τη κολούσανε στο τοίχο, μες της μουσικής στον ήχο. Και όταν έφτασε το βράδυ, κάθε γεύση είχαν πάρει. Δεν ψάχνε την ομορφιά της και το περιτύλιγμά της. Κι εγώ νύχτα μες στο άλσος, την πατάω κατά λάθος. Στο παπούτσι μου κολλάει, ταξιδεύει, ταξιδεύει και πονάει. Μα η ζωή μου είναι τσιγλαδίγος. Μα η ζωή μου είναι τσιγλαδίγος. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσιγλαδίγος. Το βραδάκι παντελόνι κολλητό φοράω, στο κουδούνι σου το χέρι μου κολλάω, το καρέλι μας κοιτάζω
κι εσύ το πέσε σου σαν ενικεβά. Είμαι πρίγκιπας και μην ξεχνάς Μαρία. Πριν δύο μήνες πασαντεύω και πορεία. Σε κάπου κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Σε κάπου και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Σε κάπου θα βελτιώσω τα στιχάκια μου. Σε κάπου πήρα φωτιά τα μηχανάκια μου. Χτες αγόραζες καρτούλες της UNESCO. Μόρους θέτης μια με ύφο σοβαρό. Μα όλα εκού τα ρούφι φέτον το μοιράω. Σιγάπου κι εγώ την έπεσα στην πίκη. Σου την έφερα ρε καλπί κοραδίκη. Έχω κόμμενα με διάρρη προς το στάδιο. Μου έχει φύα πέρσονα με ράδιο. Σιγάπου κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι. Πέφτεις μες στη ζάλη μου. Σε καλό θα με διώσω τα στιγάνια μου. Σε καλό πήρα μπροστά τα μηχανάκια μου. Σε καλό κι όλα γυρίζω στο κεφάλι μου. Σε καλό και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Σε καλό θα με διώσω τα στιγάνια μου. Σε καλό πήρα φωτιά τα μηχανάκια μου. Πώς συνεχίζουμε, παιδιά, θέλετε, Μίλτο, κάτσε από μου μια κουβέντα, ακόμα δεν ήρθε. Χαίρετε. Είμαι πολύ, πώς πω, τυχερός που είπα το τραγούδι αυτό, τα ξημερώματα, το οποίο το είχες στο σιρτάρι του 40 χρόνια, πόσο, 35 χρόνια το είχες στο σιρτάρι. Ήταν του Άκου του Δασκαλόπουλου η στίχη. Του Άκου, ναι. Μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ και τα τελευταία 10-15 χρόνια, στις αραιές μας συναντήσεις, κάθε φορά που βρισκόμασταν μου έλεγε, ρε εσύ, έχω ένα τραγούδι να πεις. Επειδή αυτός έχει γράψει 500 τραγούδια και γράφει και πάρα πολύ εύκολα. Είναι φαινόμενο δηλαδή το πόσο εύκολα γράφει. Έλεγα καλά. Όταν έρθει η στιγμή και κάποια στιγμή με κάθισε κάτω. Μου λέει άκουσε το. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί αυτό το τραγούδι ήταν προορισμένο. Μιλάει για την απώλεια του Ξυλούρη. Και είμαι πολύ τυχερός που συμμετέχω σε αυτήν την εργασία με αυτό το τραγούδι. Θες να μας το πεις ή αργότερα. Να το πω, βέβαια. Πες το, πες το. Πες το. Παράδειγμα, ρε παιδιά. Όχι, όχι, περίμενε, μην αρχίσετε. Πήγαινε, Λάκη, πήγαινε. Γιατί. Ναι, 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 για support, για support. Και Σαββάτο σα θα γύριζα και του χάρου σα σκυλάκι να του φύριζα. Να στενάξουν με ντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα, 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 ξημερώματα. Του Άδη οι καστρόπορτες και σωστά τους να μην κλείνανε ποτέ.
παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα ξημερώματα. Στην πόρτα σου ο Αρχάγγελος κι απ' την τόση ομορφιά σου να με ένα λαλός με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα σήμερα. Στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Λοιπόν, το αφιερώνω στη μνήμη το επόμενο και το προηγούμενο στη μνήμη του Άκου Δασκαλόπουλου που έγραψε τους υπέροχους αυτούς ποιηματικούς στίχους, έτσι. Το επόμενο που λέγεται «Της νύχτας στα ηχεία» το είπαμε το μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Το πούμε για τον Μίτσο. Και στο Δημήτρη αφιερωμένο. Και κάπου χάθηκε το πιάνο και δεν ακούστηκε το πιάνο κι απ' τις φωνής μου την ηχό άκουγα μόνο σ' αγαπώ. Άκουγα μόνο σ' αγαπώ, άκουγα μόνο σ' αγαπώ. Μεσάνυχτα στο ξέφωτο στην έρημη πλατεία φωνάζω πια δε σ' αγαπώ και η φωνή μου σταματά σε κάτι χτίσματα παλιά και ξανακούω την ηχό να λέει πια δε σ' αγαπώ να λέει πια δε σ' αγαπώ. Ξανά φωνάζω δυνατά κι είπα ξανά δε σ' αγαπώ με μια φωνή σαν κεραυνό στη μαύρη ησυχία να ξανακούσω την ηχό να λέει πια δε σ' αγαπώ να λέει πια δε σ' αγαπώ. Μα ίσως πήγα πιο κοντά ή πήγα κάπως μακριά και δεν λειτουργήσαν καλά τις νύχτας στα ηχεία
και κάπου χάθηκε το πια και δεν ακούστηκε το πια κι απ' της φωνής μου την ηχό ακούγα μόνο σ' αγαπώ, ακούγα μόνο σ' αγαπώ, ακούγα μόνο σ' αγαπώ. Μα ίσως πήγα πιο κοντά ή πήγα κάπως μακριά και δεν λειτουργήσαν καλά της νύχτας τα ήχια και κάπου χάθηκε το πια και δεν ακούστηκε το πια κι απ' της φωνής μου την ηχό ακούγα μόνο σ' αγαπώ, ακούγα μόνο σ' αγαπώ, ακούγα μόνο σ' αγαπώ. Μακριά και δεν λειτουργήσαν σωστά της νύχτας τα υγεία και κάπου χάθηκε το πια και δεν ακούστηκε το πια κι απ' της φωνής μου την ηχό ακούγα μόνο σ' αγαπώ, ακούγα μόνο σ' αγαπώ, ακούγα μόνο σ' αγαπώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Για όσους δεν είσαστε από την αρχή στην συντροφιά μας, ακούμε υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει ο Λάκης ο Παπαδόπουλος από τα ξημερώματα και τις νύχτας στα ηχεία μέχρι τη Γυριστρούλα. Αυτά τα τόσο διαφορετικά πρόσωπα που όπως είπαμε στην αρχή που μπαινοβγαίνει στα είδη και στα στήλη των τραγουδιών όπως μπαινοβγαίνουμε στα δωμάτια του σπιτιού μας. Πάλος Μουζουράκης! Ω, κάτσε, πούμε. Κάτσε μου, πού πας τώρα. Ισάνη, κάτι θέλει να πει Ισάνη. Για πες. Θα ήθελα να πω για τα ξημερώματα ότι όταν άκουσα τον στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου συγκλονίστηκα τόσο πολύ που παίρνω τηλέφωνο στο Λάκη και του λέω δεν θέλω να ξαναγράψω κανένα τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια του δίσκου. Είναι ένα σημείο αναφοράς και ένα τραγούδι που πιστεύω ότι θα μείνει σε πολλές ακόμη γενιές. Είναι υπέροχο αυτό, τραγούδι. Με την υπέροχη ερμηνεία βέβαια του Μίλτου Πασχαλίδη. Ναι. Υπέροχο, πραγματικά εξαιρετικό και με τη μουσική του Μητάρχη του Λάκη. Για πες για τον Πάνο, για πες για τον Πάνο. Πέρυσι είχα την τιμή να φιλοξενηθώ σε ένα πρόγραμμα που είχαν, πολύ πλούσιο πρόγραμμα, τραγουδιστές, πολλές μεγάλη ορχήστρα, χορευτικά, τραγουδίστριες, σκηνοθεσία, σκηνικά, ένα πολυτάλαντο σχήμα που ήταν εκεί γνώρισα το ταλέντο του Πάνου Μουζουράκη. Θέλω να πω ότι συνήθως οι τραγουδιστές είναι μετρίου αναστήματος, αυτοί που έχουν δυνατές φωνές και μένουν στην ιστορία. Ο Πάνος Μουζουράκης, παρόλο που είναι γίγαντα στο ύψος, γιατί και θα έρθει και στα κιλά μου όταν μεγαλώσει, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, έχει μια γιγαντία φωνή, τεράστια φωνή. Θυμάμαι το Παλτό, το τραγουδούσε σε κάποιο τόνο και μετά με πήγε μια οκτάβα παραπάνω. Είναι, θα το ακούσουμε και τον παρακάλεσα να το τραγουδήσει και απόψε το Παλτό, της Άννης Μπαλτζή η στίχη. Και επίσης και το πρώτο που είναι στο καινούριο δίσκο, στα παιχνίδια της αγάπης, που είναι πάλι της Άννης Μπαλτζή η στίχη, «Σκοτεινό μου μυαλό». Μου έχεις κάνει κακό. Ναι. Το βγαίνει ο Μουζουράκης και παίρνει τα φράγκα. Όρμα. Σήμερα
το βλέπουμε live, θα το απολαύσω κι εγώ. Απόψε που είπαν σ' Έλληνος μεθάει, εκείνος στην παλιά ζωή γυρνάει. Τον έδιωξε κι αυτόν όπως τους άλλους, αγάπες πρώτες και ρώτες μεγάλους. Πως θέμω τις απορρίψεις το χάλι, και φεύγω εγώ προτού να φύγουν οι άλλοι. Φοράω το κατάλληλο μου βλέμμα και αρχίζω νέο πόλεμο με μένα. Σκοτεινό μου μυαλό, μου έχεις κάνει κακό. Όλο μένουμε μόνοι, εσύ κι εγώ. Σκοτεινό μου μυαλό, μου έχεις κάνει κακό. Τα φώτα, τα συντρίμια μη δω. Το ρόλο μου τον έμαθα απ' έξω, μα ήθελα από πίσω της να τρέξω. Πρωτού χάθηκε τα πρότυξω όλα, να αλλάξω του εγωισμού τα λόγια. Μου έδωσε η λογική σινιάλο και είπα ότι δεν τη θέλω άλλο. Εγώ που θα είμαι πάντα ο κερδισμένος, μα τώρα μοναχός και πικραμένος. Μα τώρα μοναχός και πικραμένος. Μα τώρα μοναχός και πικραμένος. Σκοτεινό μου μυαλό, μου έχεις κάνει κακό. Όλο μένουμε μόνοι, θα εσύ κι εγώ. Σκοτεινό μου μυαλό, μου έχεις κάνει κακό. Έχεις πει σίγουρος ότι το μπουζούκι ήταν ιδέα της Κατερίνας Παπαδοπούλου, που εκτός από γυναίκα του Λάκη είναι και παραγωγός μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, η οποία λέει βάλε και λίγο μπουζούκι μπας και σου κάνει αφιέρωμα ο Σπύρος εκείνο που σου έλεγε το σκέφτο. Στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει, στο πατάρι κλειστό, μες στις τσέπες του είχα ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά
και στους δρόμους μετά. Μου μάθε τα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό. Το παλιό μου παλτό. Και σβήνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υποστέγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι. Μήνα μως το πρωί και έξω έριχνε χιόνι. Πώς πέρασαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος θα τρέπει μετάξει, θα με βγάλει χορό. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζει σε μένα, γιατί μοιάζει σε μένα. Στο υγρό πάνω χώμα, σ' ένα υποστέγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Το παλιό παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζει σε μένα, γιατί μοιάζει σε μένα. Ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες χάνα τον ερωτά μου. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφτα τα μαλλιά σου, κι όπως με σφίγγες θέρμα στην αγκαλιά σου. Μου μιλούσες, τραγουδούσες τα αυτιά μου η γλυκιά σου η φωνή. Ήταν σαν ζωντανή χθες το βράδυ, κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε από τότε. Έγινε το όνειρο, στοχίζομαι παιδί μου, κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου για να μισήσω μόνο να μην περνά. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου, κι όπως με σφίγγες θερμά στην αγκαλιά σου. Μου μιλούσες, τραγουδούσες τα αυτιά μου η γλυκιά σου η φωνή. Ήταν σαν ζωντάνη χθες το βράδυ, και από τότε δεν μπορώ ούτε
στιγμή να ησυχάσω κι ούτε το όνειρο εκείνο να ξεχάσω από τότε. Στορχίζομαι παιδί μου, κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά. Και δεν ορίζω πια τη ζωή μου, για να μισή σου μόναχα μη κυβέρνα. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέσαν τα μαλλιά σου. Κι όπως μαζίγες θερμά στην αγκαλιά σου, μου μιλούσες, με φιλούσες, μ' αγαπούσες. Μπράβο, μπράβο! Δύο πράγματα έχω να σου πω, δύο πράγματα. Πρώτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από το χορευτικό εργαστήρι Νέας Ιωνίας. Και εγώ ευχαριστώ τους τέσσερις φίλους του Άγγελου. Ναι, τους τέσσερις φίλους του Άγγελου. Και εγώ ευχαριστώ την Αντιγόνη Κατσούλη που θα σκοθεί τώρα. Έλα, Αντιγόνη μου. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleurera. Se plaire, mais ces ondes-là, se plaire, plaire pas, je ne me plaire pas. Plus de ne jamais de toi, je dirais ça ta patria, je dirais ça ta patria. Paris Saint-Germain. Μπράβο, Λάκη. Paris Saint-Germain. Aujourd'hui. A encore une fois. Μπράβο, Αντιγόνη, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μωρό. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Αντιγονούλα. Ένα τραγούδι που θα ήθελα τη συμμετοχή σας.
Θέλετε. Ναι! Λελάκι, ναι! Δεν άκουσα καλά. Θέλετε. Ναι! Ωραία, όταν κάνω έτσι θα λέτε... Θέλουμε. Θα λέτε... Όχι. Όχι! Όχι! Εγώ σταματάω. Θα το σταματήσω στη μέση μέχρι το βράδυ, θα μέχρι αύριο θα το λέμε. Θέλετε. Όχι! Μπράβο. Πάμε! Κλείσανε που είμαστε ζευγάρι και μαζί λέβαν οι γνωστοί οι μελλοντές του μπάρι. Και πάνω που η σχέση μας δεν πήγαινε κανόνι, πετάς μια φράση που στυχιά θέλω να μείνω μόνη. Μόνη και πρασινάλογα, μόρι κακούργα βλάχα, το πιο τσιμάνικο παιδί το πέρασες για βλάκα. Είμαι του πεζοδρόμιου, δεν είμαι κανένας Γάλλος, καμιά δεμένη μόνη της, α, δεν υπάρχει άλλος. Αχάριστη γυναίκα, αν δεν γουστάρεις μια εσύ, εγώ δεν θέλω δέκα. Το ψιλοφιλοσόφισα και απόφαση το πήρα, και δεν θα κλάψω κούκλα μου Βίκη, τη μαύρη μου τη μοίρα, κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, που δεις πλέον αχάριστο Σπύρος, του έβεργε τη θέτος. Εσένα το γράψα. Λάκη. Ο άντρας σου αυτά κάνει. Λάκη μου, Λάκη, Λάκη, Λάκη. Με έπιασε η ψυχή μου πως τραγουδάκι, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ, χορτάσαμε. Είναι soul, soul. Τι soul, soul. Κάτσε αγόρι μου, κάτσε, κάτσε. Κάπου δεν τελειώσαμε, παιδιά, θα μπορούσαμε, όπως καταλαβαίνετε, να γίνει... Δεν το συγχαρεί, πάλι καλά την εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάπου δεν τελειώσαμε. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Ευχαριστούμε τον Λάκη και όλους τους φίλους που ήρθαν εδώ. Ευχαριστούμε τα παιδιά από το χορευτικό εργαστήριο Νέας Ιωνίας. Θυμίζω, στο Ηρώδιο, λοιπόν, 1η Ιουλίου, στο Ηρώδιο, μια βραδιά με τον Λάκη που θα πάνε
πάρα πολύ φίλοι του. Παιχνίδια αγάπη θα λέγεται, μια ολόκληρη παράσταση. Όπου θα είναι η Αρλέτα, ο Μαχαιρίτσας, ο Ζουγανέλης, η Ελεονόρα. Θα ήθελα μπράβο και τον Ζουγανέλη, γιατί ο καημένος στα γεράματα του δεν τον έχουν καλέσει ποτέ ούτε σαν guest. Και είναι τιμή μου που έρχεται ο Ζουγανέλης στο Ηρώδιο. Ούτε σαν θεατής δεν πάει, δεν τον αφήνει να περάσει. Πάει μόνο στις Βάκχες, στις Βάκχες. Να είναι και ο ίδιος ο Ηρώδης. Σε σκηνοθεσία του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, γιατί είναι κι άλλοι, ρε. Είναι ο Πασχαλίδης, ο Πιάτσικας, ο Μαραβέγγιας, ο Βασιλικός, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιώγαλας, ο Γιοκαρίνης και ο Γιώργος ο Ζαχαρίου Ενορχήστρωση. Παιδιά, φτάνει ρε Σιλάκη, έλεος λόγω μου. Εντάξει, φτάνει. Τι, εγώ. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. Καλή νύχτα σας. Γεια σας.